Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας επιτρέπει να είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Την εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού κάθε ζήτημα, θέμα το οποίο σας απασχολεί και μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Μια φορά ακόμη θέλουμε να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών και ούτε πιστεύουμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε μαθητές, όπου μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μαζί με σας, κάθε θέμα και κάθε ζήτημα το οποίο σας απασχολεί. Και μας απασχολεί βεβαίως. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με το email, το ερώτημα μιας αγαπητής μας φίλης της Κατερίνας. Διαβάζω. Αρχικά συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Αφού ο Θεός θα αγιάσει τις έσχατες ημέρες κάποια αντικείμενα προς δόξαν Θεού, γιατί δεν μπορεί να θεωρηθεί και ο Σταυρός ένα από αυτά τα αντικείμενα? Δεύτερη ερώτηση. Πού κάνει ο Θεός αναφορά περί πρώτης και τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας? Τρίτη ερώτηση. Τι πιστεύουν οι Ορθόδοξοι περί αρπαγής Εκκλησίας και πού το στηρίζουν από τη Γραφή? Τέταρτη ερώτηση. Στην Αποκάλυψη αναφέρεται η χιλιετής Βασιλεία του Χριστού. Αφού ο Χριστός δεν αναφέρει χρονολογίες ούτε μετράει το χρόνο με ανθρώπινη λογική, πώς γνωρίζουμε ότι πρόκειται όντως για χίλια έτη και όχι ότι μιλάει συμβολικά όπως πιστεύουν οι Ορθόδοξοι? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια στον τίμιο αγώνα σας. Θα παρακαλούσα να μην αναφερθεί το επίθετό μου κατά την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αγαπητή Κατερίνα, πολύ ωραία τα ερωτήματά σου και μας δίνεις την ευκαιρία μια φορά ακόμη να μιλήσουμε για τόσο σημαντικά θέματα όπως είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά και εν γέννη. Για θέματα πάρα πολύ σημαντικά αναφέρεσαι. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Αφού ο Θεός θα αγιάσει στις έσχατες ημέρες κάποια αντικείμενα προς δόξαν Θεού, γιατί δεν μπορεί να θεωρηθεί και ο Σταυρός ένα από αυτά τα αντικείμενα? Αγαπητή Κατερίνα, δεν έχω βρει πουθενά μέσα στο Λόγο του Θεού, στην Καινή Διαθήκη, ότι ο Θεός αγιάζει αντικείμενα, σκεύη. Στην Παλαιά Διαθήκη βεβαίως φαίνονται σε πάρα πολλά μέρη που αγιάζει ο Θεός τα σκεύη, τα άγια για τη λειτουργία του ναού, τα σκεύη τις ενδυμασίες των ιερέων, των λωβητών τότε. Σε πολλά σημεία, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να βρούμε, και δεν θα ασχοληθούμε με αυτό τώρα, γιατί είναι αληθές, είναι βεβαιωμένο από το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός είχε άγια σκεύη. Στην Καινή Διαθήκη όμως πουθενά δεν φαίνεται να έχει άγια σκεύη εκτός από ανθρώπους, σκεύη εκλογής του. Μάλιστα, να αρχίσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, όταν αναφέρεται στο 9ο κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο. «Ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από το αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύωση τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν? Τι δε ο Θεός αν θέλων να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν τη δύναμην αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμία σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλεια, όπως παραδείγματος χάρη
το Φαραώ μας αναφέρει στο ίδιο κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο, διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι δι' αυτό τούτο λέγει ο Θεός σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και δια να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα το σκεύος στο οποίο αναφέρεται είναι ο Φαραώ, τον οποίον εξήγηρε ο Θεός, δηλαδή βρήκε τον πιο σκληροτράχυλο και αμετανόητο άνθρωπο της εποχής του και τον εξήγηρε και τον έκανε Φαραώ, του έδωσε εξουσία. Πότε, την εποχή, τον καιρό που ο Θεός είχε προσγραμματίσει ακριβώς, προσδιορίσει ακριβώς και υποσχεθεί και μάλιστα με θόρκου στον Αβραάμ ότι θα βγάλει το σπέρμα του από τη γη της Αιγύπτου και θα το οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας. Την περίοδο λοιπόν της μεγάλης εξόδου του λαού Ισραήλ, του λαού του Θεού, ο Θεός έκαμε ένα μεγάλο θαύμα και έβαλε τον πιο σκληρό Φαραώ για να ταλαιπωρεί και να κακοπαθεί ο λαός Ισραήλ από αυτόν μέσα στην Αίγυπτο. Σκεύος οργής κατηρτισμένων εις απώλεια. Μέσα από αυτόν για να δείξει τη δύναμή του και να εξαγγελθεί το όνομά του σε όλη την οικουμένη. Απ' την άλλη μεριά όμως εξήγηγε και ένα σκεύος τιμίας χρήσεως, ευλογημένο, τον Μωυσή, ιδιαίτερο άνθρωπο, τον οποίο κατέστησε αρχηγό και σωτήρα του λαού Ισραήλ, ο οποίος είχε ένα ωραίο χαρακτηριστικό που καλόν είναι να το διαβάσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην επιστολή προς Εβραίους, το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, στην επιστολή προς Εβραίους, μισό λεπτό να το βρω, όπου αναφέρεται ο Μωυσής, ότι διαπίστεως ο Μωυσής αφού εμεγάλωσε, ηρνήθηνα λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ και προκρίνας, μάλλον να κατκουχείται με το λαόν του Θεού παρά να έχει πρόσχερον απόλαυσην αμαρτίας, αφού έκρινε τον ονειδισμό του Χριστού μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς, γιατί, διότι απέβλεπεν εις τη μισθαποδοσία του Θεού. Απ' μια μεριά λοιπόν σήκωσε ο Θεός ένα σκεύος ιδιαίτερο, όπως λέει και διαβάσαμε στην επιστολή προς Εβραίους, ένα ιδιαίτερο σκεύος οργής κατηρτισμένο εις απώλεια. Απ' την άλλη μεριά κατασκεύασε ένα σκεύος ελέους, το οποίο προετοίμασε για να αποκαλυφθεί μέσα από αυτόν η δόξα του. Τον προετοίμασε λοιπόν ο Θεός, τον Μωυσή, όταν αποφάσισε να μην ονομάζεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, αλλά αποφάσισε να κακουχείται μαζί με το λαό του Θεού, καθώς έκρινε τον ονειδισμόν υπέρ του Χριστού μεγαλύτερο πλούτο παρά τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Και έτσι εξέλεξε να απορρίψει την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας και να εκλέξει την κακοπάθεια με το λαό του Θεού. Ιδιαίτερο λοιπόν σκεύος ελέος και τους έφερε αντιμέτωπους, τον Φαραώ και τον Μωυσή, εντελώς αντιμέτωπους, ώστε μέσα από την παντοδυναμία του Φαραώ να εμφανιστεί, μέσα από την αδυναμία του Μωυσή η παντοδυναμία τελικά του Θεού, ότι τελικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ό,τι θέλει ο Φαραώ που είναι προτύπωσης του διαβόλου, ούτε η Αιγύπτη που είναι προτύπωσης των παιδιών του διαβόλου. Τα πάντα μπορεί να τα κάνει ο Θεός με τους δούλους του και με τα σκεύη ελέους τα οποία προετοίμασε για να φανερώσει τη δόξα του και την δύναμή του. Όμως για την Καινή Διαθήκη ιδιαιτέρως λέει ο Λόγος του Θεού στο ίδιο σημείο εκεί στην επιστολή του Αποστάλου Παύλου προς Ρωμαίους στο 23 εδάφιο του 9ου κεφαλαίου, και διαναγνωστοποιήσει ο Θεός τον πλούτο της δόξης αυτού επισκεύει ελέους τα οποία προετοίμασε εις δόξαν του, ποιους εμάς τους οποίους εκάλεσε όχι μόνο εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών. Εμάς λοιπόν τους οποίους σε κάλεσε. Και ποιοι είμαστε εμείς τους οποίους σε κάλεσε ο Θεός για να φανερώσει τη δόξα του σε σκεύη ελέους, να μας προετοιμάσει και μας καταρτήσει σε σκεύη ελέους. Ποιοι είμαστε εμείς τους οποίους σε κάλεσε ο Θεός?
είμαστε αυτοί τους οποίους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Και ποιοι είμαστε εμείς τους οποίους προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι, δηλαδή όμοιοι με αυτόν στο τέλος, σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού, είμαστε εμείς τους οποίους προεγνώρισε ότι τελικά θα δεχτούμε τον Χριστό. Άλλωστε το σχέδιο του Θεού είναι και γεγραμμένο είναι όσους προεγνώρισε ότι τελικά στην Καινή Διαθήκη θα δεχτούν τον Χριστό, θα πιστέψουν στον Χριστό, γιατί είναι γεγραμμένο όποιος εδέχθη αυτόν τον Ιησού Χριστόν, σε αυτόν ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Όσους λοιπόν προεγνώρισε ότι θα δεχθούν τον Χριστό και υπεσχέθη ότι θα γίνουν τέκνα Θεού, αυτούς και προώρησε στο τέλος, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, να γίνουν όμοιοι με τον Ιησού Χριστόν, όμοιοι με Αυτόν. Και αυτούς που προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Από εδώ και πέρα τώρα, αυτό είναι το έργο του Θεού, και από εδώ και πέρα αρχίζει το έργο του ανθρώπου. Γιατί πολλοί είναι και κλειμένοι, λέει ο Χριστός, αλλά λίγοι εκλεκτοί. Άρα λοιπόν, εμάς που εκάλεσε, μας αναγέννησε, μας οδήγησε να βαφτιστούμε εν ύδατι, καθώς πιστέψαμε, αναγεννηθήκαμε από τον ίδιο τον Πατέρα Θεό, γιατί πιστέψαμε στην Ανάσταση του Χριστού, μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις ελπίδα ζώσα. Και μάλιστα να το διαβάσω από μέσα αυτό, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κάδα το πολύ ελαιός αυτού, αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, δηλαδή εις κληρονομίαν άθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, που είναι επεφυλαγμένοι τώρα στον ουρανό για μας. Ποιους εμάς, που εκάλεσε, που προεγνώρισε, προώρησε και εκάλεσε, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα, δια της πίστεως, η σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Άρα λοιπόν, ξαναδιαβάζω από την επιστολή προς Εβραίους του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει «Και δια να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελαίους, τα οποία προετοίμασε εις δόξαν αυτού, ημάς τους οποίους εκάλεσε, βεβαίως όχι μόνο από τους Ιουδαίους, αλλά και εκ των εθνών». Αφού λοιπόν μας προγνώρισε και μας προώρησε, τότε μας εκάλεσε και μας δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούμε τον αγώνα των καλών, να περπατήσουμε την οδόν που ο Θεός με λεπτομέρεια έχει προγνωρίσει, προετοιμάσει για τον κάθε έναν από εμάς, που σωθήκαμε δια της πίστεως και λογιστήκαμε δίκαιοι ενώπιον του Θεού δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού, να μας δώσει την ευκαιρία λοιπόν να αγωνιστούμε τον καλόν αγώνα, να περπατήσουμε την οδόν την οποία προετοίμασε ο Θεός για μας προκαταβολής κόσμου, όταν μας προεγνώρισε, και να διατηρήσουμε την πίστη μας, σπουδάζοντας να παραστήσουμε τον εαυτό μας δόκιμο εις τον Θεό, εργάτη ανεπαίσχυντο που να μην τρέπεται για το έργο του, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας που να υποτασσόμεθα, να ομολογούμε, να κηρύττουμε και να πράττουμε ορθοτομημένο το λόγο του Θεού, δηλαδή την υγιένουσα διδασκαλία του Ιησού Χριστού, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτά είναι λοιπόν τα σκεύη ελαίους τα οποία προετοίμασε ο Θεός για τη δόξα του, και μάλιστα τον αγώνα μας, ώστε από κεκλειμένοι να μην είμαστε μόνο κεκλειμένοι, αλλά να είμαστε και εκλεκτοί, γιατί μας βεβαιώνει ότι πολλοί είναι κεκλειμένοι και ολίγου γη εκλεκτοί. Τον αγώνα λοιπόν στον οποίο καλούμεθα να περπατήσουμε, ζώντας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, στην παρουσία του Θεού, μελετώντας το Λόγο του Θεού και μένοντας το Λόγο του Θεού, ώστε να είναι η προκοπή μας φανερή σε όλους τους ανθρώπους, όπως μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και πάντοτε προσευχόμενοι και μέσα στο ταμείο μας, όπου εκεί θα συναντήσουμε τον Θεό που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, για να ανταποδίδει τις προσευχές μας και την ευλογία του στη ζωή μας εν το φανερό, και προσευχόμενοι μέσα στην Εκκλησία,
αλλά και παντού υπερπάντων των ανθρώπων. Άρα λοιπόν μας κάλεσε για μια συγκεκριμένη ζωή, καθώς λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, αν εφ' του οποίου κανείς δεν πρόκειται να δει το πρόσωπο του Κυρίου. Εάν λοιπόν αποκεκλημένοι γίνουμε και εκλεκτοί, τότε λέει ο Λόγος του Θεού, όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε τελικά. Είναι αυτό που διαβάσαμε, ότι μας εκάλεσε για να εμάς τους οποίους εκάλεσε, μας προετοιμάζει ο σκεύη ελέους για να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού. Μέσα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη δεν φαίνονται αντικείμενα αγιασμένα, αλλά φαίνονται σκεύη εκλεκτά τα οποία εκάλεσε ο Θεός εις αγιασμόν για να φανερώσουν τη δόξα του Θεού. Ακόμη δεν λέει, πιο συγκεκριμένα, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του την πρώτη προς Τιμόθεο, στο έκτο κεφάλαιο και στο τρία εδάφιο, συγγνώμη, στην επιστολή τη Δευτέρα του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, σπούδασον να παραστήσει σε αυτόν δόκιμον εις το Θεόν, εργάτην ανεπέσχυντο θωτομούντα το λόγο της αληθείας, τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας φεύγε, διότι θέλουσιν προχωρήσει εις πληρωτέραν ασέβειαν, και ο λόγος αυτόν θέλει κατατρώγει ως γάγκρενα, εκ των οποίων είναι ο Ημένεος και Φιλητός, οι οποίοι απεπλανήθησαν από της αληθείας, λέγοντες ότι έγινε ήδη Ανάστασης και ανατρέπωσε την πίστην πολλών. Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχουν τη σφραγίδαν ταύτην. Ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού. Άρα λοιπόν, ας απομακρυνθεί από της αδικίας κάθε ένας που ονομάζει το όνομα του Χριστού. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού. Και ολοκληρώνει με μια περιγραφή πάρα πολύ κατανοητή, αλλά και απόλυτη. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και ασημένια, αλλά και ξύλινα και οστράκινα. Άλλα λοιπόν μεν σκεύη προς τη μίαν χρήση, για να φυλάσσονται σε αυτά πολύτιμα πράγματα ή να χρησιμοποιούνται για πολύτιμα πράγματα, αλλά άλλα προς άτιμων χρήσεων, για να φυλάσσονται σε αυτά βρώμικα πράγματα και να χρησιμοποιούνται για βρώμικα πράγματα. Εάν λοιπόν κάποιος καθαρίζει τον εαυτό του από αυτόν, τότε θα είναι σκεύος τιμίας χρήσεως, δηλαδή αγιασμένο, καθαρισμένο δηλαδή από το Θεό με το αίμα του Χριστού, εύχριστο εις τον Δεσπότην, κατασκευασμένο να είναι εύχριστο σκεύος για τη δόξα του Θεού, αλλά και ετοιμασμένο πάντοτε εις πάντα έργων αγαθών. Έτοιμος για κάθε έργο που ο Θεός έχει προετοιμάσει για αυτόν τον άνθρωπο. Και βεβαίως αναφέρεται σε φλιαρίες που βεβηλώνουν την αλήθεια και για τις οποίες λέγει και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο στο 6 και στο 3 εδάφιο, εάν κάποιος ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατευσέβειαν, αυτός είναι τετυφωμένος, δεν εξεύρει τίποτα, αλλά νοσεί σε συζητήσεις και λογομαχίες, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίες, υπόνοιες, πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις, ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν και αποστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνουν λοιπόν από τον τιούτον, διότι μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταφταρκίας. Άρα λοιπόν, αγαπητή Κατερίνα, δεν υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη, κατά την ταπεινή μας γνώμη, πουθενά αγιαζόμενα ή αγιασμένα σκεύη αντικείμενα, αλλά υπάρχουν σκεύη ελέους, άνθρωποι, υπηρέτες του Κυρίου, τους οποίους καθιστά ο Θεός σκεύει τιμίας χρήσεως, εύχριστα, αγιασμένα
και ετοιμασμένα εις πάν έργων αγαθών, ώστε μέσα από αυτούς τους ανθρώπους τα Άγια Σκεύη, τα εκλεκτά Σκεύη, να αποκαλυφθεί ο πλούτος της δόξης του Θεού. Άρα λοιπόν, κανένα αντικείμενο αγιασμένο δεν υπάρχει. Όσον αφορά δε για το Σταυρό, είναι πάρα πολύ καθαρός ο Λόγος του Θεού. Δεν μιλάει για το Σταυρό σαν αντικείμενο. Ποτέ, μα ποτέ, αντιθέτως μιλάει και διαβάζω από την επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, από το 18 εδάφιο. Διότι ο λόγος του Σταυρού, εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Άρα δεν μιλάει για το Σταυρό, αλλά μιλάει για το λόγο του Σταυρού, για το μήνυμα του Σταυρού, δηλαδή για τη θυσία του Χριστού, για τη σταύρωση του Χριστού, για το έργο το μεγαλειώδες που έκανε ο Χριστός επί της γης. Καθώς εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Χριστό, αλλά εαυτόν εκένωσε, να το βρω από μέσα για να το διαβάσω πιο καθαρά, αλλά εαυτόν εκένωσε από τη δόξα του, λαβών δούλου μορφή και γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του και αφού έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε εις αυτόν το υπέρπαν όνομα. Άρα μιλάει ο Λόγος του Θεού όχι για αντικείμενο, ούτε για κομμάτι από το σταυρό του Χριστού το ξύλινο. Πουθενά δεν αναφέρεται αυτό. Αυτό είναι είδωλο. Κάθε αντικείμενο αγιασμένο στην Καινή Διαθήκη αποτελεί είδωλο. Και αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί αγιασμένα αντικείμενα, είναι ειδωλολάτρης. Και ο Απόστολος Ιωάννης λέει απέχεστε, φεύγετε από τον ειδώλων. Φυλάξετε τους εαυτούς σας από τον ειδώλων. Αντιθέτως, ενώ δεν μιλάει καθόλου για αντικείμενο ξύλινο ή οποιοδήποτε άλλο σκεύος σταυρού που φέρνει το σχήμα του σταυρού, αντιθέτως μιλάει για το λόγο του σταυρού, για τη θυσία του Χριστού, για το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας από πάρσης αμαρτίας, που σώζει εμάς και μας δίνει τη δύναμη να νικάμε το διάβολο. Ο διάβολος δεν μπορεί να νικηθεί από κανέναν άνθρωπο παρά μόνο με το αίμα του Χριστού. Και είμαστε νικητές, γιατί ο διάβολος, του διαβόλου την κεφαλή τη συνέτριψε ο Χριστός πού? Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και κατέστησε εμάς νικητές, ποιους εμάς? Που πιστέψαμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς εσταυρώθη, απέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας και ο Πατέρας Θεός τον ανέστησε για τη δικαιοσύνη μας. Στη δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητή Κατερίνα, γράφεις «Πού κάνει ο Θεός αναφορά περί πρώτης και τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας?» Σε πολλά σημεία, αγαπητή Κατερίνα, όσα θυμηθούμε με τη χάρη του Χριστού θα αναφερθούμε και θα ξεκινήσουμε πρώτα από το βιβλίο του Ιωήλ, όπου αναφέρεται και ο Απόστολος Πέτρος στην την ημέρα της Πεντηκοστής για την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο του Ιωήλ, καταρχάς από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 22 εδάφιο, συγγνώμη, και από το 23 εδάφιο. «Και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας». Είναι προφητικός ο λόγος για τις έσχατες ημέρες, καθώς μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών Πολάκης και Πολυτρόπος, εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού αυτού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων. Μιλάει λοιπόν για τις έσχατες ημέρες προφητικά
και τα τέκνα της Σιών, και μιλάει για τη Σιών, τη νέα Σιών που αναφέρεται στην επιστολή προς Εβραίους, διότι εσείς δεν προσήλθατε εις όρος ψηλαφόμενων, διαβάζω από το διώτα β' κεφάλαιο, εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ και εις ζώφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων, αλλά εσείς προσήλθατε εις όρος Σιών, 22 εδάφιο, εις όρος Σιών, εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιεν Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων, καταγεγραμμένων εν της ουρανής, και εις Θεόν κριτήν πάντων, και εις πνεύματα δικαίων, ή της νες έλαβον την τελειότητα, και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν, και εις αίμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το αίμα του Άβελ. Άρα μιλάει προφητικά για τη Σιών, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία του Θεού, τον οίκον του Θεού του ζώντος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Εάν υπάρχει η αλήθεια επί της γης, αυτό οφείλεται στην Εκκλησία του Θεού, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και μάλιστα ο Κύριος μας αποκάλυψε και είπε, ο λόγος ο δικός σου Πατέρα είναι η αλήθεια. Διαβάζω λοιπόν, όπως μας είπες, που αναφέρεται για τις έσχατες ημέρες, μάλιστα για την να το ξαναδιαβάσω, που κάνει ο Θεός αναφορά περί πρώτης και τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο του Ιωήλ, το δεύτερο κεφάλαιο και το 23 εδάφιο. «Και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και φρένεστε εις Κύριον των Θεών σας, διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος», στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, «και θέλει βρέξει εις εσάς πρώιμον και όψιμον βροχήν ως πρώτερον», στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Η πρώιμος βροχή, ο ιετός, έπεσε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Τότε που την ημέρα της Πεντηκοστής ο Χριστός βάφτισε με Πνεύμα Άγιο 120 άτομα και έκτοτε δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Χριστού και ο Θεός βάφτιζε εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή κάθε έναν που το ζήταγε. Αλλά ακόμη στο Ζαχαρία αναφέρεται λέγοντας «Ζητείτε ιετών παρακυρίου εν το καιρό της οψίμου βροχής». Ζητείτε ιετό. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν ήξεραν να ζητούν ιετό και δεν ήξεραν και πώς θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Τους είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, αλλά δεν ήξεραν πώς θα γίνει αυτό. Και έγινε με ένα θαυμαστό τρόπο που περιγράφεται στο Λόγο του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων, που αναφέρεται «και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός και κάθισαν επί εν έκαστον εξ αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει γλώσσας καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει αμήν». Αλλά δεν αναφέρεται μόνο στον Ιωήλ για τις έσχατες ημέρες και στην επιστολή προς Εβραίους αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος και διαβάζω από το κεφάλαιο Ιώτα Βήτα και εδάφιο 25. «Προσέχετε μην καταφρονίζετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν απέφυγαν καταφρονίζοντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλά μάλλον εμείς, εάν αποστραφόμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν». Και στο 26 εξηγεί, «του οποίου η φωνή την γην εσάλευσε τότε στην Παλαιά Διαθήκη στο όρος Σινά. Τώρα δε υπεσχέθη λέγον έτι άπαξ εγώ σύω ουχή μόνον την γην αλλά και τον ουρανό. Το δε έτι άπαξ δηλεί των σαλευωμένων τη μετάθεση ως χειροποιήτων για να μην ζωσει τα μη σαλευόμενα». Το έτι άπαξ τι σημαίνει? Μια φορά ακόμη θα σαλεύσω τη γη. Όχι μόνο τη γη, και τον ουρανό. Γιατί?
για να μετατεθούν τα σαλευόμενα και να αποκαλυφθούν τα ασάλευτα. Μάλιστα αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο του Ισαΐα, ο προφητικός λόγος του Θεού, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο δεύτερο εδάφιο. «Εν τεσσεσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου, θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών, και πάντα τα έθνη θέλουν συσυραίοι σε αυτό, και πολλοί λαοί θέλουν συνυπάγει και υπή έλθετε, και ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού, και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού, και θέλομεν περιπατεί εν της τρίβης αυτού, διότι εκ της Ιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Μιλάει λοιπόν για τις έσχατες ημέρες, των εσχάτων ημερών, και είμαστε βέβαιοι ότι αναφέρεται σε αυτό, γιατί το εξηγεί πάρα πολύ καλά στο ΚΕ κεφάλαιο, πάλι ο προφητικός λόγος, και στο έκτο εδάφιο. Διαβάζω: «Και επί του όρους τούτου, ο Κύριος των δυνάμεων», το όρος του οίκου του Κυρίου που θα υψωθεί εν τες εσχάτες ημέρες, και θα δούμε γιατί αναφερόμαστε με τα βεβαιότητα στις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών, «και επί του όρους, τούτου, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμεις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν τη τριγή αυτών και από παχαίων μεστών μυελού και από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας». Και στο εδάφιο το 7 αποκαλύπτει και ξεκαθαρίζει τα πάντα. «Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, και το κάλυμα το καλύπτουν πάντα τα έθνη». Ποιο είναι αυτό το κάλυμα, λέει η Γραφή, σε ποιους το Ευαγγέλιο είναι και καλυμμένο, και απαντάει στους απολυμμένους είναι και καλυμμένο, τον οποίον απίστων όντων, επειδή είναι άπιστοι, ο Θεός του κόσμου τούτο ο διάβολος ετύφλωσε το νου, όχι τους οφθαλμούς, το νου. Κάνει τον άνθρωπο, ο διάβολος, τον άπιστο άνθρωπο, τον κάνει φυτό. Να μην μπορεί να καταλαβαίνει, να ακούει και να μην καταλαβαίνει, να τον σκουντάς και να μην καταλαβαίνει, να του δείχνεις και να μην καταλαβαίνει. Τον οποίον λοιπόν απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτο ο διάβολος, ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Έβαλε κάλυμα. Στο όρος όμως του οίκου του Κυρίου των εσχάτων ημερών, ο Θεός θα καταργήσει και τον περικαλύπταντα με το κάλυμα της απιστίας τους ανθρώπους, αλλά και το κάλυμα της απιστίας θα το καταργήσει. Και το εκτό εδάφιο, και θέλει καταποίει τον θάνατο ενίκη. Και αυτό το εδάφιο είναι το χαρακτηριστικό που αναφέρεται στις έσχατες ημέρες, καθώς μας το αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους στο ΙΕ κεφάλαιο, που διαβάζω, «Ιδού 51 εδάφιο, ΙΕ 51, «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν», μιλάει για χριστιανούς, για αδελφούς, «πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, αλλά πάντες θα μεταμορφωθούμε». Όλοι δεν θα πεθάνουμε, αλλά όλοι θα μεταμορφωθούμε. «Με την αρπαγή της Εκκλησίας, εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θα σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι, και εμείς οι ζωντανοί χριστιανοί πάντοτε, πιστοί ή έτοιμοι, θα μεταμορφωθούμε, διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος ενίκη», που μας περιγράφεται στον προφητικό λόγο, στο βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου, που ξαναδιαβάζω, «εν το όρι τούτο, όπου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και θα συρρέουν τα έθνη για να ακούσουν το λόγο του Θεού, τη διδασκαλία του Κυρίου, τότε ο Κύριος θα καταργήσει τον περικαλύπτοντα τα έθνη με το κάλυμα της απιστίας, θα καταργήσει και το κάλυμα της απιστίας, και αφού καταργηθεί το κάλυμα της απιστίας και το όρος του οίκου του Κυρίου υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, καθώς θα σύσει ο Θεός
άπαξ μια φορά ακόμη και τελευταία όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό για να γκρεμίσουν όλα τα ασαλευόμενα και να μείνουν τα ασάλευτα, τότε θα λάβει χώρα αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, θέλει κατά πει τον θάνατο ενίκη που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως και στο άσμα ασμάτων μιλάει πάρα πολύ ωραία και καθαρά ο προφητικός λόγος για τις τρεις εκκλησίες όπως εμφανίζονται στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή την πρώτη Αποστολική Εκκλησία για την οποία αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο. Ποια είναι αυτή που αναβαίνει από τις ερήμου σαν στήλους καπνού τεθυμιωμένη με Σμύρνα και με Λίβανον και πάσαν αρωματικήν σκόνην του μυρεψού? Θα είναι λοιπόν μία εκκλησία που ξαφνικά θα ανεβεί στην έρημο, σε έρημο τόπο, σαν στήλες, σαν στήλους καπνού που θα είναι ραντισμένη με Σμύρνα και με Λίβανο και με πάσαν αρωματικήν σκόνη του μυρεψού. Σε έρημο τόπο, σε έναν απόλυτα ειδωλολατρικό κόσμο, όπου δεν υπάρχει γνώσης του αληθινού Θεού. Καμία. Ακόμη και ο λαός Ισραήλ ήταν σε απόλυτη αποστασία τότε. Καμία γνώση του αληθινού Θεού. Και ξαφνικά, μέσα στην ημέρα της Πεντηκοστής, όταν αφού αναστήθηκε ο Χριστός και αναλήφθηκε στους ουρανούς την 40η ημέρα μετά την Ανάστασή Του και καθώς προέτρεψε τους πιστούς, τους μαθητάς Του να μείνουν στην Ιερουσαλήμ γιατί ουχή μετά πολλά σταύτας ημέρας θα στείλει την επαγγελία του Πατρός, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και βεβαίωσε ότι τότε θα λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε θα μπορείτε να είστε μάρτυρές μου και στα Ιεροσόλυμα και στη Σαμάρια και στην Ιουδαία και σε όλα τα έθνη. Και αμέσως μετά την πρώτη από την Πεντηκοστή, ήδη την πρώτη μέρα πίστεψαν 3.000 ψυχές και άρχισε να δημιουργεί ο Χριστός την εκκλησία για την οποία είπε στον Απόστολο Πέτρος, είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας της ομολογίας σου εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, η οποία μέσα σε μία γενεά μέχρι το 70 π.Χ. μετά Χριστό, συγγνώμη, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Πίστεψαν οι άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία όπως την φανερώνει, την αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού στο υπέροχο βιβλίο Άσμα Ασμάτων, που είναι ένας ύμνος αγάπης του νυμφίου που είναι ο Ιησούς Χριστός και της νύμφης που είναι η Εκκλησία. Ας δούμε όμως τώρα και την δεύτερη Αποστολική Εκκλησία πώς την περιγράφει στο Άσμα Ασμάτων ο προφητικός Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το 6ο κεφάλαιο και από το 8ο εδάφιο. Εξήκοντα είναι οι βασίλισσες και ογδοήκοντα οι παλακές και νεάνιδες αναρρύθμιτοι. Μία όμως είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής. Είναι η εκλεκτή της στεκούσης αυτήν. Το περιβάλλον θα είναι πολλές εκκλησίες, πολλά δόγματα. Χριστιανικές πάντοτε λέω. Αυτό που ισχύει σήμερα. Μα αναρρύθμιτα δόγματα. Μάλιστα, μας το περιγράφει αυτό, μας το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού και στην Αποκάλυψη, όπου ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει στον Ιωάννη δια του Ιησού Χριστού με άγγελο αυτά τα οποία είναι και πρόκειται να γίνουν. Και αυτά που πρόκειται να γίνουν γρήγορα. Αυτά τα οποία είναι οι 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης, που έχουν όλες ελαττώματα. Μία όμως είναι η περιστερά, της Φιλαδελφίας, την οποία επαινεί, γιατί έχει αγιασμό, αλήθεια, μικράν μεν δύναμην, αλλά εφύλαξε το Λόγο του Θεού και δεν αρνείται το όνομα του Χριστού. Έτσι λοιπόν και εδώ στο Άσμα Ασμάτων αναφέρεται ότι είναι μία η περιστερά μου, ανάμεσα σε 60 βασίλισσες, 80 παλακές και αναρρύθμιτες νεάνιδες, μία είναι η περιστερά μου, η Αγία.
Γιατί η εκκλησία την οποία θα παραλάβει ο Χριστός έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι Αγία, αμόμητος, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητή, ηρητή των τιούτων, ένδοξος, την οποία θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει. Σε απόλυτο αγιασμό. Αυτή την εκκλησία την οποία ο Θεός θα κάνει τις έσχατες ημέρες μέσα σε όλη την οικουμένη. Μια εκκλησία που δεν έχει αρχηγούς, δεν έχει ηγεμόνες, δεν έχει άρχοντες. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς είμαστε δούλοι. Έχει δούλους μόνο που υπηρετούν ταπεινά, με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμμένου, τρέμονται στο Λόγο του Θεού, εξητούντες ιετών και ιδιαίτερα προσμένοντες τον Κύριο Ιησού Χριστό να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία των Εσχάτων ημερών. Και υπάρχει και μια τρίτη αποκάλυψη Εκκλησίας στο 8ο κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Αυτή που αρπάζει. Ποια είναι αυτή? Μία. Όχι ανάμεσα σε πολλές, μία. Διαβάζω. «Τίση αυτή η αναβαίνουσα από τη ερήμου επιστηριζωμένη επί των αγαπητών αυτής». Μια εκκλησία λοιπόν μοναδική που στηρίζεται, ελπίζει και πιστεύει μόνο στον Ιησού Χριστόν, ο οποίος έρχεται και την παραλαμβάνει. Για να μην παραλείψω όμως και την περιγραφή που κάνει ο Λόγος του Θεού για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, εκεί που διαβάζαμε, ξαναδιαβάζω από το 8 εδάφιο του 6ου κεφαλαίου. «Εξήκοντα βασίλισσα είναι, ογδοήκοντα η παλακέ, αναρρύθμητοι νεάνιδες, μία όμως είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου, αυτή που είναι η μόνη της μητρός αυτής, η μονάκριβη της μάνας αυτής και μήτυρ πάντων ημών», λέει ο Χριστός, είναι η Ιερουσαλήμ, είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, «και εκλεκτή της στεκούσης και διαλεκτή», μοιάζει κατά πάντα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που είναι και η επιθυμία των πιστών της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας. Να μοιάσουν ακριβώς στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και ως προς την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, και ως προς την πρακτική, τη λειτουργία της Εκκλησίας, και ως προς την νοοτροπία των πιστών μέσα στην Εκκλησία. Απόλυτη ομοιότης, ταυτόσιμη. Όμοιοι με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και γι' αυτήν, λέγει ο Λόγος του Θεού, «είδον αυτήν οι θυγατέρες και μακάρισαν αυτήν», καλό τύχη, μακάρια, όλες οι θυγατέρες είπαν αυτή είναι η Εκκλησία, «και οι βασίλισσες και οι παλακές και επίνεσαν αυτήν, βλέποντας τη δόξα του Θεού μέσα στην Εκκλησία αυτή, που θα αποκαλυφθεί τις έξκατες ημέρες, όταν το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και ο Ιησούς Χριστός θα καταργήσει τον διάβολο που με την απιστία των ανθρώπων καλύπτει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αλλά και το κάλυμα της απιστίας. Και με έκπληξη το Πνεύμα του Άγιο λέγει «τις αυτή η προκύπτουσα όση αυγή μέσα από το βαθύ σκοτάδι της αμαρτίας, της παράβασης, των ετεροδιδασκαλιών, των ψευδοδιδασκαλιών, των αιρέσεων στο χριστιανικό κόσμο». Ποια είναι αυτή λοιπόν που προκύπτει σαν την αυγή μέσα από το σκοτάδι, που είναι η ωραία μέσα στη σελήνη, η ομορφιά της σελήνης μέσα στο βαθύ σκοτάδι, η λάμπουσα ως ο ήλιος την ημέρα, λαμπρή σαν το ήλιο, αλλά και τρομερά ως στράτευμα μεσημέας. Μια εκκλησία την οποία κάνει ο Θεός πάντοτε να θριαμβεύει δια του Ιησού Χριστού. Αλλά και στο Μανθαίο αναφέρεται η τελευταία Αποστολική Εκκλησία, να το βρούμε λίγο. Διαβάζω «περί δε της μέρας και της ώρας εκείνης σου διγισμόσκει», συγγνώμη, στο Λουκά, με συγχωρείτε, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, στη σελίδα, στο γιώτα ζήτα κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, να το βρω, διαβάζω, «όταν ερώτησαν οι Φαρισαίοι των Ιησού Χριστών, λέγοντες πότε η Βασιλεία του Θεού έρχεται,
απεκρίθησε αυτούς και είπε: «Δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού τόσο ώστε να παρατηρείτε, ούτε θέλουν συνειπεί ειδού εδώ είναι ειδού εκεί, διότι η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών». Στην ερώτηση λοιπόν πότε έρχεται, πότε είναι οι έσχατες ημέρες, στους μεν Φαρισαίους είπε ότι δεν είναι εδώ, ψάξτε να τη βρείτε, αλλά πρέπει να είναι μέσα μας. Στους μαθητάς όμως απαντάει, είπε δε προς τους μαθητάς: «Θέλου συνελθεί η μέρε, ότε θέλετε επιθυμείς να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θα μπορείτε». Μιλάει λοιπόν για κάποιες ημέρες ένδοξες, θαυμαστές, που οι μαθητές όταν θα έχουν αποκάλυψη και θα γνωρίσουν και θα καταγράψουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού περί των εσχάτων ημερών και της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας, θα ζηλέψουν, θα επιθυμήσουν να ήσαν σε μία από αυτές τις ημέρες βλέποντας τη δόξα, τη μεγάλη, καθώς είναι και γραμμένο ότι η δόξα του εσχάτου του του οίκου θα είναι μεγαλύτερα του πρώτου στον προφητικό λόγο. Καθώς είναι και γραμμένο ότι θα καταργηθεί το κάλυμα και ο περικαλύπτων με την απιστία τους ανθρώπους. Και θα φανερωθεί η δόξα του Θεού επισκεύει ελαίους τα οποία προετοίμασε ο Θεός σε εμάς τους οποίους σε κάλεσε για να φανερωθεί η δόξα του. Και για ποιες μέρες του Υιού του ανθρώπου μιλάει ο Ιησούς Χριστός ότι θα επιθυμήσετε εσείς να δείτε και δεν θα μπορείτε, και γράφει: «Καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου», τις έσχατες ημέρες. «Έτρωγον, έπινον, ενήμφευον, ενηφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθε στην Κιβωτόν και ήλθε ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινεν τες ημέρες του Λότ, έτσι θα γίνει και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οικοδόμουν, μέχρι ότου εξήλθε ο Λότ από τα Σόδωμα, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσε άπαντες. Ούτως θέλει είστε, καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, ως της ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού θα απολέσει αυτήν, και ως της απολέσει αυτήν θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω δε, εν τη νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθειο μου, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν: Πού Κύριε? Ο δε είπε προς αυτούς: Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσιν αχθεί και η αετή». Άρα λοιπόν για τις έσχατες ημέρες, ή όπως το περιγράφει, για τις ημέρες του Υιού του ανθρώπου, τα πράγματα θα είναι για μέν τον κόσμο. Έτρωγον, έπινον, ενήφευον, ενηφεύγοντο, όμως μέσα σε καιρούς κακούς, γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόησοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφέντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότες, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον, παρά φιλόθεοι, έχοντες μορφήν ευσεβίας, ειρνημένη δε τη δύναμη αυτής». Ο μεν κόσμος στον κόσμο θα είναι καιροί κακοί, αλλά θα τρώνε, θα πίνουν, θα αγοράζουν, θα φυτεύουν, θα οικοδομούν, θα πουλάνε. Στην Εκκλησία όμως θα υπάρχει η δόξα του Θεού, καθώς θα χρησιμοποιεί σκεύη που προετοίμασε για να αποκαλύψει τον πλούτο της δόξας αυτού. Και άλλα θα μπορούσαμε να βρούμε, αγαπητή Κατερίνα, μέσα στη γραφή που αναφέρεται στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, αλλά νομίζω ήδη είπαμε πάρα πολλά. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, επειδή ο χρόνος μας πέρασε, θα τελειώσουμε για σήμερα και με τη χάρη του Χριστού στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις της αγαπητής Κατερίνας. Μέχρι τότε, σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.